Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κορφιάτη, βασικό συντελεστή της έκθεσης «Οι πληρωμές» που διοργανώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από μια παρατήρηση, ότι νιώθουμε γενικότερα αναλφάβητοι γύρω μας όταν δεν γνωρίζουμε αυτό που συμβαίνει. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποχρέωση να επιμορφώσει τον πληθυσμό της χώρας στον χώρο που αφορά τις πληρωμές. Η αφετηρία της έκθεσης είναι ο πρώτος σταθμός της έκθεσης, είναι ο οργανισμός πληρωμών. Ο οργανισμός πληρωμών ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από τις πληρωμές. Για να κινήσουμε μια πληρωμή, θα πρέπει να έχουμε ένα λογαριασμό πληρωμών. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα δει ο επισκέπτης στην έκθεση είναι να του εξηγήσουμε τι είναι ο λογαριασμός πληρωμών. Το δεύτερο πράγμα είναι αυτός ο τείχος που ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε στα τέσσερα μέσα πληρωμών. Εκτός την επιταγή, η οποία είναι μη ηλεκτρονική, όλες οι πληρωμές, όλα τα μέσα πληρωμών είναι χωρίς τη χρήση των μετρητών. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ένα quiz για να δουν κατά πόσο γνωρίζουν τις μεθόδους και τα συστήματα πληρωμών, αν θα κερδίσουν πόντους ή αν θα καταλάβουν ότι πρέπει να διαβάσουν περισσότερο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Κορδάκη, ο οποίος είναι επίσης ένας σημαντικός επιμελητής της έκθεσης και θα μας βοηθήσει να παίξουμε αυτό το quiz. Εδώ έχουμε προσαρμόσει την εφαρμογή, τη web εφαρμογή της έκθεσης σε ένα κουτί video game. Επομένως, ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του πάνω σε θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών με αυτό το πολύχρωμο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Ποιος τρόπος πληρωμών είναι σήμερα πιο διαδεδομένος στη χώρα μας? Το πιο δεδομένο μέσο πληρωμών στη χώρα μας είναι η κάρτα. Και αν θέλαμε να συνοψίσουμε τρεις λέξεις γιατί η κάρτα είναι πιο διαδεδομένη, είναι ευκολία, ευκολία, ευκολία. Ένα πολύ βασικό στοιχείο των πληρωμών είναι ο αριθμός IBAN, που όλοι το χρησιμοποιούμε, αλλά ίσως δεν γνωρίζουμε τη σπουδαιότητά του, καθώς και από τι αποτελείται. Ο IBAN είναι ένας τυποποιημένος αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά τον λογαριασμό μας. Ο IBAN στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε, αποτελείται από 27 αλφαρυθμητικούς χαρακτήρες. Οι δύο πρώτοι είναι ο κωδικός της χώρας. Οι επόμενοι δύο είναι ψηφία ελέγχου, οι άλλες τρεις είναι ο κωδικός του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, είναι ο κωδικός του καταστήματος και είναι οι 16 χαρακτήρες που αποτελούν τον λογαριασμό, τον παλιό λογαριασμό πριν μεταπέσει στον IBAN. Στο πλαίσιο της έκθεσης όμως έχει δημιουργηθεί και ένα app, μια εφαρμογή που μπορεί να κατεβάσουν οι επισκέπτες ή οι ενδιαφερόμενοι και να παίξουν με όλα αυτά τα συστήματα πληρωμών. Τι ακριβώς έχετε φτιάξει? Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι ένα quiz πολλαπλών επιλογών, το οποίο μπορεί να παίξει κανείς εκτός μουσείου. Όταν είναι όμως μέσα στο μουσείο, μπορεί να διαδράσει και με κάποια εκθέματα που έχουμε εδώ. Επομένως, μπορεί να κάνει το λεγόμενο tap to pay, να πατήσει δηλαδή ένα κουμπί για να γίνει εικονικά μια πληρωμή. Μπορεί να κάνει το λεγόμενο scan to pay, δηλαδή να σκανάρει ένα QR code και να εκκινήσει πάλι την πληρωμή του αντικειμένου του αντίστοιχου. Όπως επίσης μπορεί να παίξει και με μια αγορά εικονικής πραγματικότητας, augmented reality δηλαδή, και πάλι να κινήσει μια αντίστοιχη πληρωμή.